Λοιπόν, ολοκληρώθηκε πριν από λίγο, Κυριάκο, και συνάντηση του κύριου Έντε με τον κύριο Χριστοδουλίδη, ενώ θα μας μεταφέρεις και ποια είναι ακριβώς η πρόταση του Προέδρου της Δημοκρατίας για τη σύγκληση νέας διάσκεψης στη Γενέβη. Να ξεκινήσουμε από τον κύριο Έιτε. Έφυγε πριν από λίγο, δεν θέλησε να κάνει δηλώσεις. Μιλώντας λίγο μαζί του όμως, μας είπε ότι συνεχίζει την προσπάθεια και θα αναμένουμε και τι θα υπάρξει κάποια ανακοίνωση και από πλευράς προεδρικού μετά την έλευση. Εδώ τον αναμένουμε γύρω στις 8:30 τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο οποίος θα ενημερωθεί από τον κύριο Χριστολίδη για το τι μετέφερε ο κύριος Έιτε, ο οποίος δεν φαίνεται να τα βάζει κάτω. Το σκηνικό παραπέμπει σε αδιέξοδο. Οι δηλώσεις και από τις δύο πλευρές παραπέμπουν σε μια κατάσταση όπου πλέον ξεκίνησε το παιχνίδι της επίρρηψης ευθυνών. Ωστόσο, φαίνεται ο κύριος Έιτε να το παλεύει ακόμη. Θα δούμε τι έχει προκύψει και θα το μεταφέρουμε στη συνέχεια. Τώρα, σε σχέση με την πρόταση του Προέδρου της Δημοκρατίας, την οποία απέρριψε και ο κύριος Ακκιντζή, αλλά έσπευσε και με δηλώσεις του να την απορρίψει και ο κύριος Τσαβούσογλου. Ο πρόεδρος είχε εισηγηθεί, όπως από χθες είχαμε σημειώσει, πρώτον, να πάμε στην Γενέβη, αφού επιμένει η τουρκική πλευρά, με αποκλειστικό θέμα για την διάσκεψη για τον Κυπριακό, τα θέματα της ασφάλειας και των εγγύσεων. Να συζητηθούν αυτά τα δύο ζητήματα. Εάν υπάρχει πλήρης κατάληξη, να συμφωνήσουμε δηλαδή, τότε να ανοίξει και το εδαφικό. Να συζητηθεί εκεί στη Γενέβη και το εδαφικό, και αν καταλήξει και το εδαφικό πλήρως, να έχουμε συμφωνία δηλαδή και εγγυήσεις, ασφάλεια και εδαφικό, τότε να επιστρέψουμε και να συζητήσουμε τα ζητήματα της εσωτερικής ψυχής, τα οποία μένουν στο τραπέζι, όπως ζητήματα που ζητάει η τουρκική πλευρά, την εκπεριτροπή στην Προεδρία, την αποτελεσματική συμμετοχή και όλα τα άλλα που αφορούν στις επαναχωρήσεις που έκανε τις τελευταίες ημέρες σε σχέση με το περιουσιακό. Αυτή λοιπόν ήταν η πρόταση του Προέδρου της Δημοκρατίας.